Πολύ λόγο και αρκετέ απορίε υπάρχουν γύρω από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να κατατεθεί τι επόμενε ημέρε στη Βουλή. Βάσει του νομοσχεδίου, οι κάτοχοι αδειών οδήγηση ΙΟΤΑΧ θα μπορούν μετά από επιτυχή πραγματοποίηση πρακτικών εξετάσεων οδήγηση ή παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων πρακτική εκπαίδευση να οδηγούν και μηχανή με κινητήρα από 50 έω 125 κυβικά υπό προποθέσει. Αυτό που συζητιέται, συζητιέται ακόμα όμω και το πιο πιθανό να ισχύσει είναι ότι όποιος είναι κάτοχος διπλώματος εραστεχνικού έξι χρόνια θα μπορεί να αποκτήσει χωρίς εξετάσεις δίπλωμα ΑΜΗ, δηλαδή μέχρι 50 κυβικά. Και για την Α1 κατηγορία, δηλαδή μέχρι 125 κυβικά, όποιος είναι κάτοχος διπλώματος εραστεχνικού αυτοκινήτου, δηλαδή πάλι 8 χρόνια και με όριο ηλικίας 27, θα πρέπει να έχει κλείσει τα με κάποια μαθήματα δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα πρακτικά στη σχολή οδηγών. Θα μπορεί να αποκτήσει το δίπλωμα. Αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή δεν έχει αλλάξει τίποτα. Να σημειωθεί πω η προσψήφιση συγκεκριμένε αλλαγέ ήδη εφαρμόζονται σε άλλε χώρε, όπου για τα διπλώματα θα πρέπει να γίνεται ανανέωση κάθε 10 χρόνια για όσα διπλώματα εκδόθηκαν μετά το 2013, ενώ στην ανανέωση προστίθεται και η ένδειξη για τον τύπο οχημάτων που μπορεί κάποιο να οδηγήσει. Αυτό βέβαια είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση το αφήνει στην ευχέρεια των κρατών μελών, καθώ θεωρεί πω η κάθε χώρα μπορεί να έχει διαφορετικού περιορισμού, οπότε δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται πάνω στο δίπλωμα του κάθε οδηγού. Διάφορα ακούγονται και λέγονται και πάρα πολλοί πολίτε έχουν ας πούμε, αυτό το ερώτημα ότι έχει αλλάξει να μην δώσω εξετάσεις. Ε, αλλά σας λέω ότι δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα και περιμένουμε. περιμένουμε. Αυτό το νομοσχέδιο, μάλλον οι αλλαγέ που θα ισχύσουν στα μηχανάκια, ΑΜ και Α1, μιλάμε όχι τα παραπάνω κυβικά, ότι δεν θα πάει προς διαβούλευση, Ό,τι θα αποφασιστεί θα πάει απευθεία προ ψήφιση. Σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη, αλήθεια είναι ότι ισχύουν κάτι παρόμοιο. Οι διοκτήτε σχολών οδηγών δείχνουν να μην συμφωνούν με τι επικείμενε αλλαγέ. Δεν συμφωνούμε διότι νομίζουμε ότι η οδήγηση του αυτοκινήτου με το χειρισμό του μηχανάκιου δεν έχει καμία σχέση. Δεν σημαίνει ότι κάποιο που οδηγεί πάρα πολλά χρόνια αυτοκίνητο μπορεί και να οδηγήσει μηχανάκι. Από εκεί και πέρα, στην πράξη δεν φανούν τα αποτελέσματα. Γιατί και τα στατιστικά δείχνουν ότι πάρα πολλά ατυχήματα είναι με μοτοσυκλέτε. Όσον αφορά στι άδειε οδήγηση για τα τετράτροχα οχήματα, γνωστά και ω γουρούνε, θα μπορούν να οδηγηθούν από του κατόχου διπλωμάτων οδήγηση Β, δηλαδή αυτοκίνητου, πλην των ελαφρών τετράτροχων, όπω ισχύει και σήμερα.